Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ορχιδέα προμηνέα. Είναι φανταστικό φυτό, πολύ όμορφο. Αυτά εδώ είναι καρβονάκια. Δεν μπορώ να τα βάλω κάτω γιατί κόλλησαν οι ρίζες. Έκανα εννοείται να μην κάνω κι εγώ καμιά ζημιά. Πήγα να την βγάλω, κόλλησε γλαστράκι κάπου, την έβγαλε ολόκληρη από το γλαστράκι. Αλλά προ την έκπληξή μου ανακάλυψα ότι το γλαστράκι ήταν γεμάτο γεμάτο ρίζα. Δηλαδή, αυτό το φυτό με έστειλαν την άνοιξη. Σαν μόσχευμα, κόψαν τρει-τέσσερι ψευδολυβού και είχε τέσσερι μικρού. Το ένα μικρό έπιασε η μαύρη σύψη ε, για τη μαύρη σύψη θα μι, μιλήσαμε και θα μιλήσουμε. Δεν ταιριάζουν όλα τα μεκετοκτόνα για όλε τι αρρώστιε. δεν υπάρχει συγκεκριμένο μικροτοκτόνο για να πιάνει όλε τι αρρώστιε. Για μαύρη σύψη χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο, αλλά γι' αυτό είχαμε πει. Και άμα χρειαστεί σε κάποιο βίντεο θα το δείξω. Ε, τι ήθελα να πω ότι συνήθω τα φυτά που είναι μοιρασμένα αναπτύσσονται δύσκολα. Έτσι και αυτό το φυτό, όπως βλέπετε εδώ τα φυλλαράκια του ήταν τσαλοκομμένα γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε μάλλον καλό σύστημα και δεν έφτανε η υγρασία στο φυτό και τα φυλλαράκια βγήκαν τσαλοκομμένα, όπως ξέρουμε τα τσαλοκομμένα φύλλα σημαίνουν ότι το φυτό μας δεν παίρνει αρκετή υγρασία είτε ατμοσφαιρική είτε ε, από το υπόστρωμα, δηλαδή να τραβάει με τις ρίζες. Οι ε, επόμενοι ψιβδοβολβοί, αυτοί εδώ καινούρια βγήκαν μια χαρά, δηλαδή ανέπτυξαν ε, πολύ καλό ριζικό σύστημα και αυτό μας δείχνει Όπω είπαμε τα φύλλα του είναι πάρα πολύ καλά τι προμηνέα είναι αυτή εγώ δεν ξέρω γιατί με έστειλε το παιδί ένα και μοίρασε το δικό του δηλαδή και έπιασε δεν θέλω τώρα να το βγάλω ξανά αλλά είναι γεμάτο γεμάτο ρίζες δηλαδή ή την άνοιξε ή το λιγότερο δηλαδή σε έξι μήνε θα το μεταφυτέψω γιατί δεν θα το φτάσει χώρο. αλλά το πιο αξιοθαύμαστο είναι ότι μας έβγαλε τρεις αμφοφόρος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτός ο αμφοφόρος κοιτάει κάτω και αναγκάστηκα να το βάλω λίγο φελεζόλ για να το σηκώσω, να μην πάει στο χώμα και σαπίσει. Εδώ έκοψε εγώ τη ρίσα, που θα πάει τότε που το τράβηξα. Ε, το φυτό βγήκε πολύ δυνατό, πολύ ζωηρό, αν και μου φινόταν ότι δύσκολα αναπτύζει και μεγαλώνει τους ψευδοβουλβούς, αλλά τελικά απλά ήθελε να πάρει το χρόνο του για να αναπτυχθεί. Εγώ έχω εδώ, ε, όπως είπαμε, ε, δεν είπαμε, ε, λύπασμα αργής αποδέσμευσης, ε, οσμοκότη στη συγκεκριμένη περίπτωση, και όποτε υπάρχει ευκαιρία, δηλαδή όταν... Λοιπόν, άλλο φυτά με υγρό λείπασμα, δίνω και το υγρό λείπασμα, έδινα. Γιατί η προμηνέ έχει κάποιο περίοδο σαν ξεκούραση. Εδώ υπήρχε ένα ασυνήθιστο πράγμα, όπως βλέπετε, βγήκε από κορυφή. Εδώ είναι από φάρμακα, παιδιά, μην δίνετε σημασία, γυαλίζουν και κάτι ασπράδια και σαν αμφοφόρο τέλεχο ήταν, αλλά μόλι, δηλαδή, κρατιόταν τόσου μήνε, πάνω από 6-7 μήνε. Αλλά μόλι έβγαλε κανονικού αμφοφόρου, αυτό άρχισε να ξεραίνεται. Δηλαδή, δεν υπήρχε, ε, δεν το θεώρησε φυτό ότι είναι χρήσιμο αυτό το αμφοφόρο, και το αποξέρανε. Γιατί έβγαλε κανονικού αμφοφόρου τώρα, πλέον. Ε, λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο φυτό θέλει τρουσιά. Ε, το είχα έξω ε, μέχρι σύν 10 μετά κάποια στιγμή λέω μή τυχόν δεν αναπτύσσεται γιατί όπως ξέρετε το μικρό φυτό το αυτά που έχουμε μοιράσει δύσκολα αναπτύσσονται και λέω να το βάλω μέσα. Από τη στιγμή που το έβαλα μέσα άρχισε να βγάζει αμφιφοφόρος τελέχη. Τελικά μια χαρά αναπτύχθηκε. Θέλει πάντα υπόστρωμα και δροσερές θερμοκρασίες για να ανθίσει. Δηλαδή άμα έχετε κανονικό φυτό όπως όχι, όπως τώρα έχω εγώ δηλαδή, όχι όπως το πήρα, ε, θα το έχετε καλύτερα ε, άμα μείνετε και στα νότια στη βεράντα. Ή άμα έχετε προστατευμένη βεράντα μέχρι συν 10, συν 8, μία χαρά πάει. Εγώ πιστεύω και συν 5 μια χαρά θα πάει, δεν ξέρω, δεν δοκίμασα, θα το δοκιμάσω το χρόνο. Ε, θα δούμε και τι αμφοφορία θα μας κάνει αυτό εδώ το φυτό. προμηνέα. Ευχαριστώ. Αν το βίντεο ήταν χρήσιμο, κάντε like. Αν έχετε ρωτήσει γράφτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω. Ευχαριστώ.